Χαίρετε και πάλι, Νικήτα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε εδώ με τον Μητροπολίτη Πάφου και τον ποτηρητή του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου, τον Γεώργιο, να μας πει λίγα λόγια και αυτός πώς έχει βιώσει τον μαγαριστό, τον Αρχιεπισκόπο Χρυσόστομο τον Δεύτερο, τις τελευταίες του μέρες, αλλά και προηγουμένως, αν μπορεί να μας διηγηθεί κάποιες ιστορίες που έχει βιώσει μαζί του. Ήταν πράγματι μια μεγάλη προσωπικότητα ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο Δεύτερος, που έκρυβε τη μεγαλοσύνη του μέσα στην απλότητά του. Όσοι τον ζήσαμε, καταλαβαίναμε αυτόν το μεγαλείο. Υπήρχαν οπωσδήποτε μέρες δύσκολες και για εκείνον και για μας, αλλά έκρυβε τις δυσκολίες και τις φύλαγε για τον εαυτόν του και παρουσιαζόταν μπροστά μας όλο χαρά, και όταν ανακαλύπταμε από τι αγωνία πέρασε, μέναμε έκθαμφοι μπροστά στο μεγαλείο του. Σε κάποια περίπτωση, παραδείγματος χάρη, κριθήκαμε σε παλιούς καιρούς μπροστά σε ένα δικαστήριο. Από τη νύχτα μου είπαν ότι θέλει να έρθεις μαζί μου αύριο να πάμε κάπου. Του λέω να έρθω βεβαίως. Τη νύχτα με άφησε να κοιμηθώ. Την ημέρα όταν ξεκινήσαμε μου είπαν ότι πάμε για αυτόν τον σκοπό, αλλά μην φοβάσαι, όλα θα περάσουν καλά, και πράγματι πέρασαν καλά. Θα να πω ότι την αγωνία την κράτησε για τον εαυτόν του, ενώ για μας έδειχνε ένας άλλος άνθρωπος. Έκαμε το μέσα στην εκκλησία της Κύπρου που δεν της τόλμησαν κανένας άλλος προκαθήμενος. Και είμαι σίγουρος ότι θα περάσουν αιώνες πολλοί για να μπορέσει η εκκλησία να ξεφύγει από τη σκιά του, αν μπορέσει να ξεφύγει. Εκείνον το οποίο κατά κόρον είπαμε αυτές τις μέρες είναι το γεγονός ότι ύστερα από 8 αιώνες απεκατέστησαν την σύνοδον της Εκκλησίας της Κύπρου ως σύνοδον αυτοκεφάλου Εκκλησίας. Το 10ο αιώνα είχαμε 14 επισκοπές και 14 επισκόπους. Τις κατήργησαν αυτές τις επισκοπές οι Λατίνοι, ήρθε ο Αρχιεπίσκοπος, τις απεκατέστησαν, και έτσι έχουμε μπροστά στο σύνολο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μια καλύτερη εμφάνιση ως αποτελούντες μια Ορθόδοξη αυτοκέφαλη Εκκλησία. Έκαμε μας θεολογική σχολή, όχι για να μορφώνονται μόνο οι δικοί μας άνθρωποι κληρικοί, αλλά και για να γίνεται πόλος θεολογικών συζητήσεων μεταξύ του ποιμνίου και των μορφωμένων. Έκτισαν φοιτητικές αιστείες κοινωνικών έργων για βοήθεια των απόρων φοιτητών. Έκαμε το Ταμείο Κλήρου, το Κοινό Ταμείο Κλήρου, για να πληρώνονται και οι ιερείς των μικρών χωριών που δεν έχουν οι ενορίες τους να τους πληρώνουν, με τον ίδιο ακριβώς μισθό που έχουν και οι άλλοι των πόλεων. Έχτισε τον Περικαλή καθεδρικό μας ναόν. Και εκτός τούτου ήταν και η πραγματική εθνοπρεπής στάση του σε κάθε περίοδο δυσκολίας του κυπριακού μας ζητήματος. Είχε μέλημα του πάντα να επιζήσει ο ελληνισμός στην εσχατία αυτή της Κύπρου, του ελληνισμού. Και δεν θα ξεχάσει κανένας ότι ηγήθηκε της ομάδας εκείνης που στράφηκε εναντίον του σχεδίου Ανάν και πέτυχε εκείνο το θαυμαστό αποτέλεσμα. Αν αποδεχόμαστε το σχέδιο Ανάν, θα είμαστε έναν προτεκτοράτο της Τουρκίας. Κάτι το οποίο ξαναείπαμε, αλλά δεν φαίνεται να είναι γνωστό στον πολύ κόσμο, είναι ότι μετά από την απόρριψη του σχεδίου Ανάν από τον κυπριακό λαό, ζητήθηκε από τους ξένους να περάσει αυτό το σχέδιο ως ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας για να μας επιβληθεί με άλλον τρόπο. Προσπάθησε στη Σύνοδο, της οποίας προήτρευε απλώς τότε, ήταν προεδρεύον της Συνόδου, να πετύχουμε μια απόφαση για να προστρέξουμε και να ζητήσουμε βοήθεια από την Εκκλησία της Ρωσίας να μεσολαβήσει στον πρόεδρο του, τον Πούτιν, για να βάλει βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν τα κατάφερε. Η πλειοψηφία της Συνόδου δεν ανταποκριθήκε. Γι' αυτό και πηγαίνοντας τότε στην Πάφο πίσω, εκείνος ήταν Μητροπολίτης, εγώ είμαι χορηγός Αρσινόης, μου λέει να ετοιμαστείς, ήταν Παρασκευή, αύριο Σάββατο θα πας στη Μόσχα. Θα ετοιμάσουμε την επιστολή σε κόλλαν της Συνόδου, την υπόγραψη ενός προεδρεύων της Συνόδου. Πήγα, την παρέδωσα στον Πατριάρχη, μίλησα με τον τότε Πατριάρχη Αλέξιο, και πράγματι
εισακούστηκε η φωνή μας, έβαλε η Ρωσία το βέτο και γλιτώσαμε από αυτήν την δύσκολη περίσταση. Εμείς νομίζαμε, και δεν το διατυμπανίσαμε τότε, ότι και άλλοι, η κυβέρνηση και άλλοι φορείς, είχαν απευθυνθεί προς τη Ρωσία. Το καταλάβαμε όταν, ύστερα από λίγους μήνες, ο πρόεδρος της Ρωσίας κάλεσε τον πρόεδρο Παπαδόπουλον τότε της Κύπρου και το απένιμε κάποιον παράσημο ως πρόεδρον Ορθοδόξου κράτους. Και εκεί ομολόγησε μπροστά στις κάμερες και το είδαμε όλοι ότι ακούσαμε την Εκκλησία μας που μας μετέφερε αίτημα της Εκκλησίας σας και βάλαμε το βέτο. Ήταν μια μεγάλη προσφορά το έμεινε στο Αρχιεπισκόπου. Μάλιστα, πώς Χρυσόστομε να ρωτήσω κάτι. Ναι, πώς αν μου επιτρέπεις, πώς βλέπει την επόμενη μέρα στην Αρχιεπισκοπή ο Πανιερότατος. Είναι νωρίς. Αυτό που θέλαμε να ρωτήσουμε και εγώ και ο Νικήτας ο Κυριάκου, πώς βλέπετε την επόμενη μέρα στην Αρχιεπισκοπή, αν μπορούμε να πούμε κάτι, αν ακόμα είναι νωρίς. Νομίζω πως ασεβούμε, ενώ ακόμα είναι άταφος ο Αρχιεπίσκοπος, να μιλούμε για άλλα πράγματα. Μιλούμε για την προσωπικότητά του, την προσφορά του στην κοινωνία, την προσφορά του στην Εκκλησία και στο έθνος. Και μετά από τη Δευτέρα θα έχουμε να πούμε για άλλα πράγματα. Μάλιστα. Έχουν διευθετηθεί τα πάντα για την κηδεία ή έχουν απομείνει κάποιες εκκρεμότητες, που είναι η διαδικασία? Γίνονται διευθετήσεις, ήδη θα γίνει και μια σύσκεψη σε λίγο με υπευθύνους των κρατικών υπηρεσιών για να κυλήσουν τα πάντα όμαλα. Να ρωτήσω κάτι, τι σημαίνει κάθοδος του Οικουμενικού Πατριάρχη? Μια τελευταία ερώτηση για τον Μητροπολίτη. Ναι. Μια τελευταία ερώτηση. Τι σημαίνει η κάθοδος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Κύπρο και πότε αναμένεται να έρθει στην Κύπρο? Τονίζει αυτή η κάθοδος του Πατριάρχη μια άλλη πτυχή της ζωής του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. Είναι μια πτυχή η οποία ίσως να μην έχει μελετηθεί από πολλούς. Ήταν η συμμετοχή του στα κοινά της Ορθοδοξίας και ήταν ηγετική μορφή στην Ορθοδοξία. Φάνηκε αυτός ο ρόλος του ηγετικός στη Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης το 2016. Εκεί είχε μια σταθερή γραμμή, συμπαραστάθηκε και στον πρώτο των Οικουμενικών Πατριάρχην, αλλά δεν ξέφυγε από τα παραδεδομένα την παράδοση της Εκκλησίας μας. Και εκτιμώντας ακριβώς και αυτήν τον τη στάση, ο Οικουμενικός Πατριάρχης έρχεται να αποτίσει φόρον τιμής προς Αυτόν, να τιμήσει και την Εκκλησία μας, αλλά και τον ίδιο τον φίλον του. Στάθηκε και βοηθός στις ανάγκες του Πατριαρχείου, όποτε ήθελε. Και έτσι είναι μια άλλη πτυχή της ζωής του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. Πότε αναμένεται στην Κύπρο ή δεν έχει διευθυνθεί ακόμα? Θα έρθει την ημέρα του Σάββατον και θα φύγει αυτή η μέρα. Μάλιστα. Για λίγες ώρες θα έρθει. Μάλιστα.